Everyone keeps secrets. Sometimes it's the only way to protect the ones we love. You don't really want war, do you, Kratos? All that blood on your hands? And still, I follow. Because all that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? I do not need you to protect me. You sure about that? Pretender God! For the old father! Death can have me when it owns me. Beyond the monster who kills without cause. Do what is necessary. Not because it is written. We will make our own destiny. Γεια χαρά σε όλους, καλά Χριστούγεννα και καλώς ήρθατε στο Geeking Out, στο κανάλι που μιλάμε για κόμικς, ταινίες, σειρές και ό,τι άλλο γκίκι προκύψει. Πριν την κυκλοφορία του God of War Ragnarok, μιλήσαμε για όλη την ιστορία του Kratos. Μέσα από 8 παιχνίδια είδαμε πως κατάφερε να πάει από την Ελλάδα και την ελληνική μυθολογία, σφάζοντας φυσικά όλους τους θεούς του Ολύμπου, στην νορβηγική μυθολογία, με το γιο του Ατρέα να βρίσκονται επί νορβηγικού εδάφους και να βρίσκουν στο διάβα τους πλέον νορβηγικούς θεούς αλλά και τιτάνες. Για όλα αυτά φυσικά μιλήσαμε στο βίντεο «Ποιος είναι ο Kratos», το οποίο αγκαλιάσατε πραγματικά εσείς παιδιά και χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνατε αυτό, γιατί λάτρεψα να το φτιάχνω. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το τελευταίο και πιο πρόσφατο κεφάλαιο στην ιστορία του, το κεφάλαιο που κλείνει τη διλογία αυτή στην Νορβηγία, το God of War Ragnarok. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε δύο πραγματάκια, αρχικά θα τον λέω Kratos και Κράτος, συγγνώμη αλλά ξέρω στα ελληνικά είναι Κράτος, οπότε θα λέω και τα δύο, μείνετε μαζί μου. Δεύτερον, το παιχνίδι παιδιά τα σπάει, για όσους έχετε αμφιβολία αν είναι αντάξιο του πρώτου και δεν σας έχουν ήδη πείσει τα πολύ καλά reviews, τότε ακούστε και τη δική μου άποψη σαν ένα λιθαράκι πάνω στο βράχο. Είναι καταπληκτικό. Η ιστορία είναι φοβερή, με άγγιξε, με έκανε πραγματικά να δακρύσω μερικές φορές. Και όσο για το gameplay, ενώ είναι ολόιδιο με το πρώτο, έχουν καταφέρει και έχουν πάρει την ίδια επιτυχημένη συνταγή και την έχουν εξελίξει ακόμα περισσότερο, προσθέτοντας κάποιους πιο πολύπλοκους μηχανισμούς. Λοιπόν, επειδή δεν κρατιέμαι άλλο, θέλω να σας μιλήσω για το τι συμβαίνει στην ιστορία του God of War Ragnarok. Πριν ξεκινήσω, να πω ότι τα like σας μας βοηθάνε πάρα πολύ, το ίδιο και τα subscribes. Έρχεστε και στο Facebook που έχουμε μια φοβερή γκρουπάρα. Και φυσικά αυτό που πρέπει όλοι να ξέρετε πριν προχωρήσετε το βίντεο είναι ότι θα υπάρχουν spoilers για τον God of War Ragnarok, θα πούμε εδώ τα πάντα που συμβαίνουν, οπότε αν δεν το έχετε παίξει ή δεν έχετε δει online τι γίνεται, να μείνετε μακριά και να ξανάρθετε μετά. Μη μακρηγορούμε όμως άλλο, πάμε να μιλήσουμε για την ιστορία του God of War Ragnarok. Το παιχνίδι ξεκινά καθώς το Fimbulwinter πλησιάζει στο τέλος. Το Fimbulwinter είναι ο χειμώνας πριν από το Ragnarok, ο μεγάλος χειμώνας πριν την καταστροφή των θεών και της Asgard. Ο Kratos και ο Ατρέας μετά από ένα ταξίδι κυνηγιού επιστρέφουν στο σπίτι τους με το Έλκυθρο, όταν η Φρέια, η οποία είναι ακόμα θυμωμένη με το θάνατο του γιού της, τους επιτίθεται. Αφού καταφέρνουν και τις ξεφεύγουν, επιστρέφουν στο σπίτι, όπου βρίσκουν το λύκο τους Φένεριρ στις τελευταίες τους στιγμές. Θλιμμένος ο Ατρέας και ανίκανος ακόμα να ελέγξει τις μαγικές του δυνάμεις, μεταμορφώνεται σε αρκούδα και μας δίνει μια γεύση των δυνάμεών του αφού πολεμάει με τον Kratos πριν επιστρέψει ξανά στα συγκαλά του. Επιστρέφοντας στο σπίτι λοιπόν, ο Thor τους χτυπάει την πόρτα, ο οποίος συνοδεύεται από τον πατέρα του Όντιν. Ο Όντιν, πολύ χαλαρός, προτείνει στον Ατρέα να σταματήσει τη μυστική του αναζήτηση για τον Τυρ, τον θεό του πολέμου. Ο Kratos φυσικά αρνείται να ακούσει οτιδήποτε από τους θεούς και από εδώ και πέρα τον αναλαμβάνει ο Thor και έχουν μια φανταστική μονομαχία. Ο Ατρέας με τον Όντιν μένουν μόνοι τους και ο Όντιν του προτείνει να έρθει στην Άσγκαρντ και έτσι θα αφήσει τον πατέρα του ήσυχο. Η μάχη του Θόρ με τον Kratos δεν οδηγεί πουθενά και με τη βοήθεια των αδελφών Νάνων, Μπροκ και Σίντρι καταφέρνουν να ξεφύγουν στο καταφύγιο και σπίτι του Σίντρι στα κλαδιά του παγκόσμιου δέντρου του Ιγκρασίλ, το βασίλειο ανάμεσα στα βασίλεια.
Ο Κρέιτος με τον Ατρέα έχουν μια λογομαχία, καθώς ο πρώτος δεν γνώριζε ότι ο Ατρέας και ο Σίντρι ψάχνουν στοιχεία για το που είναι ο Τυρ διάσπαρτα στη Μίτγκαρντ. Ο Κρέιτος δέχεται απρόθυμα να βοηθήσει τον γιο του, έστω μόνο και μόνο για να αποτρέψει το Ράγναροκ. Και μαζί ταξιδεύουν στο Σβάρταλχάιμ, το βασίλειο των Νάνων, όπου μάλλον βρίσκεται φυλακισμένος ο Τυρ. Αφού καταφέρουν να τον βγάλουν από τα δεσμά της φυλακής, η ομάδα μας κατευθύνεται στο Άλφχάιμ, συγκεκριμένα στο ναό του Γκρόα, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την προφητεία για το Ράγναροκ. Στην εναλλακτική αυτή προφητεία βλέπουν την Άσγκαρντ να καταστρέφεται και όλα τα άλλα βασίλεια να επιβιώνουν κάτω από έναν νέο πρωταθλητή, που υπονοείται βέβαια ότι είναι ο Ατρέας, χρησιμοποιώντας το άλλο όνομά του, Λόκι. Φυσικά ο Κρέιτος και ο γιος του έχουν μια διαμάχη όσον αφορά το πεπρωμένο του Ατρέα. Αρχίζει και κτίζεται μια ένταση μεταξύ τους, πολύ απλά γιατί θέλουν να προστατεύσουν ο ένας τον άλλον και δεν εκφράζονται. Το ίδιο βράδυ λοιπόν ο Ατρέας ξυπνάει στο Γιότενχάιμ, όπου γνωρίζει την Τιτάνα Αγκριμπόντα, η οποία του δείχνει μια τοιχογραφία που προμηνύει το θάνατο του πατέρα του και την δική του ένωση με τον θεό των θεών, τον Όντιν. Ο Ατρέας όμως μαθαίνει και κάτι άλλο, μαθαίνει ότι οι γίγαντες μετέφεραν τις ψυχές τους σε κάποιες πνευματικές μπάλες ή πέτρες καλύτερα για να αποφύγουν την οργή του Όντιν. Επίσης σε αυτή τη φάση η Αγκριμπόντα χρειάζεται τη βοήθεια του Ατρέα ώστε να σταματήσουν τη γιαγιά της Γκρίλα από το να μαζεύει ψυχές ζώων. Αφού την ικάνε, ο Ατρέας παίρνει τις πέτρες που έχουν μείνει, αφού βέβαια χρησιμοποιεί μία από αυτές τις πέτρες και δίνει την ψυχή του γίγαντα σε ένα φίδι. Το φίδι αυτό δραπετεύει για την ώρα, αλλά μείνετε μαζί μου να δούμε τι θα γίνει μετά. Ο Ατρέας λοιπόν επιστρέφει στη Μίτγκαρντ και βρίσκει τον πατέρα του, τον Κρέιτος, όπου του λέει ότι έλειπες 2 μέρες, boy. Πριν λύσουν τις διαφωνίες τους όμως, δέχονται ξανά επίθεση από την Φρέια. Αυτή τη φορά όμως έχει τις δυνάμεις μιας βαλκυρίας. Ο Κρέιτος και η Φρέια όμως αποφασίζουν επιτέλους να λύσουν πολιτισμένα τη διαφωνία τους. Η Φρέια του λέει ότι αν την βοηθήσει να λύσει το ξόρκι το οποίο τη δεσμεύει στην Μίτγκαρντ, το οποίο φυσικά της το έχει κάνει ο Όντιν, τότε θα σταματήσει να τους κυνηγάει. Η Φρέια παίρνει τον Κρέιτος και τον Μιμίρ στο Βάναχάιμ και παίρνοντας τη μορφή γερακιού, γιατί όπως σας είπα δεν μπορεί να έχει ανθρώπινη μορφή, βρίσκουν τον Φράιρ, τον αδερφό της, ο οποίος ηγείται μια αντίσταση κατά του Όντιν. Στο ταξίδι τους προς το να λύσουν το ξόρκι, ο Κράτος της μιλάει για τις περιπέτειές του στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα μιλάει για την οικογένειά του και πώς του σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια. Είναι ενδιαφέρον να πω ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όταν η Φρέια ταξιδεύει μόνη της με τον Κράτος, συχνά πυκνά της μιλάει για τα κατορθώματά του, μάλλον όχι τόσο κατορθώματα, για το πόνο που έχει φέρει και έχει φυσικά υποστεί ο ίδιος στην Ελλάδα. Για να λύσουν το ξόρκι λοιπόν, νικάνε το τέρας Νιόχογκ και η Φρέια μπορεί πλέον να έχει την ανθρώπινη της μορφή και εκτός της Μίτγκαρντ. Η Φρέια λέει στον Κράτος ότι ποτέ δεν μπορεί να του συγχωρήσει το θάνατο του γιού του, αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει και τον ίδιο τώρα, οπότε η σχέση τους βρίσκεται σε μια σταθερή κατάσταση όπου ούτε αγαπιούνται αλλά ούτε και μισιούνται. Πίσω στο καταφύγιο των αδερφών Νάνων, ο Κρέιτος με τον Ατρέα έχουν άλλη μια διαμάχη, η οποία καταλήγει στον Ατρέα να φεύγει στην Άσγκαρντ ώστε να σώσει τον πατέρα του. Αφού σκαρφαλώνει ένα γιγάντιο τείχος, βρίσκει τον Χέιμνταλ, ο οποίος ναι μεν τον οδηγεί στην Άσγκαρντ, αλλά ταυτόχρονα του φέρεται εχθρικά, βασικά του επιτίθεται, δείχνοντάς μας τι δυνάμεις έχει, μπορεί να προβλέψει τις παρακάτω κινήσεις του εχθρού του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τον πετύχει καμία καταμέτωπο επίθεση. Από το μπούλινγκ αυτό του Χέιμνταλ, τον Ατρέα σώζουν ο Όντιν και ο Θόρ. Και ο πρώτος παίρνει τον Ατρέα και του λέει: ξέρεις τι, μαζί θα σταματήσουμε το Ράγναροκ, επανασυναρμολογώντας μία αρχαία μάσκα, η οποία υποτίθεται ότι μπορεί να δει ανάμεσα στο ρήγμα όλων των κόσμων και να δώσει άπειρη γνώση σε αυτόν που θα τη φορέσει. Εν τω μεταξύ, ο Κρέιτος με την Φρέια και τον Μιμίρ ψάχνουν τον Ατρέα και επισκέπτονται τις Νόρμς, οι οποίες είναι οι αντίστοιχες Fates του ελληνικού God of War, οι οποίες του λένε ότι ο Χέιμνταλ θα σκοτώσει τον γιο σου. Ο Χέιμνταλ, όπως σας είπα, δεν σκοτώνεται γιατί προβλέπει τις κινήσεις του αντιπάλου του, αλλά αυτή τη διορατικότητα μπορεί να τη λύσει ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο λέγεται Drapnir Ring, το οποίο η θεότητα και γοργόνα με το όνομα Ran, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι και σιδηρουργός, μετατρέπει σε spear, δηλαδή σε λόγχη. Με αυτή τη λόγχη ο Κρέιτος μπορεί να νικήσει τον Heimdall. Η λόγχη αυτή φυσικά αποτελεί και το τρίτο μας όπλο ως Κρέιτος, το οποίο προσφέρει ένα πάρα πολύ απολαυστικό gameplay. Ο Ατρέας στη συνέχεια ταξιδεύει στο Χέλχαϊμ με την κόρη του Thor, Thrand, με σκοπό να βρούνε και άλλα κομμάτια που θα συμπληρώσουν τη μάσκα. Εκεί πέρα κατά λάθος απελευθερώνουν τον Λίκο Γκάρμ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να σκίζει τρύπες ανάμεσα στα βασίλεια, επιτρέποντας στους Hellwalkers να σπέρνουν τον όλεθρο σε οποιοδήποτε βασίλειο βαδίσουν. Ο Ατρέας, αφού μεταφέρει τα κακά μαντάτα στην Άσγκαρντ, γυρνάει πίσω στον πατέρα του και μαζί καταφέρνουν να πάνε πίσω στο
Χέλχαϊμ και να σταματήσουν τον Γκάρμ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η αποστολή όμως, γιατί ο Ατρέας καταλαβαίνει ότι στο μαχαίρι του είχε κρατήσει την ψυχή του δικού του Ζλίκου, του Φένεριρ. Έτσι, εμπλουτίζει το σώμα του Γκάρμ με την ψυχή του παλιού του Ζλίκου, του Φένεριρ. Συμφιλειωμένοι πλέον, ο Κρέιτος με τον Ατρέα επιστρέφουν στο καταφύγιο των Νάνων, όπου ο Ατρέας μοιράζεται όλες του τις γνώσεις για την μάσκα και με τους υπόλοιπους. Επίσης, μαθαίνουν ότι οι Αεσίρ έχουν συλλάβει τον Φρέιρ. Να υπενθυμίσω ότι οι Αεσίρ είναι απλά μια πολεμική φυλή ηθαγενείς οι οποίοι μένουν στο Βάναχαϊμ. Και ακριβώς εκεί ταξιδεύουν ο Κρέιτος με τον Μιμίρ, την Φρέια και τον Ατρέα, ώστε όλοι μαζί να τον ελευθερώσουν. Χωρίζονται υπό ομάδες λοιπόν και καταφέρουν να σώσουν τον Φρέιρ. Βέβαια, εκεί πέρα που βρίσκονται στο Βάναχαϊμ, σκάει μύτη ο πολύ ενοχλητικός θεός Χέιμνταλ και έχει μια φανταστική μάχη με τον Κρέιτος, στην οποία υπερισχύει φυσικά, αφού έχει και το δόρυ πλέον, ο πρωταγωνιστής μας ο Κρέιτος και τους πάει τα μούτρα εν ολίγης. Από το σώμα του νεκρού Χέιμνταλ, ο Κρέιτος παίρνει τον Γκάλαχορν, το κέρατος το οποίο φυσούσε ο Χέιμνταλ ώστε να προειδοποιήσει τους άλλους θεούς για επερχόμενο κίνδυνο. Το Ράγναροκ πλέον φαντάζει αναπόφευκτο. Το σχέδιο του Κρέιτος με τον Ατρέα είναι να στείλουν το δεύτερο στην Άσγκαρντ πλάι στον Όντιν να συναρμολογήσουν τη μάσκα την οποία ο Ατρέας μετά θα κλέψει και θα φέρει πίσω. Και αυτό κάνει ο Ατρέας μαζί με τον Θόρ σε μια περιπέτειά τους, βρίσκουν τα τελευταία κομμάτια της μάσκας, βέβαια ο Θόρ παραλίγο να τον σκοτώσει, αλλά τέλος πάντων γυρνάει πίσω στο καταφύγιο και η μάσκα πλέον βρίσκεται με τη δική μας ομάδα. Και προσέξτε τι γίνεται τώρα. Ο Ατρέας δίνει τη μάσκα στον Τιρ, ο οποίος απροσδόκητα δέχεται να πολεμήσει και αποκαλύπτει ότι γνωρίζει έναν μυστικό δρόμο για την Άσγκαρντ. Ο Μπροκ, καχύποπτος όμως για την απότομη αλλαγή αυτή του Τιρ, ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι ο Τιρ αποκαλεί τον Ατρέα Λόκι, όταν μόνο οι θεοί της Άσγκαρντ τον φωνάζουν με αυτό το όνομα. Και παιδιά, από το πουθενά, με ένα plot twist επίπεδου Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιρ μαχαιρώνει θανάσιμα τον Μπροκ, αποκαλύπτοντας ότι δεν είναι στα αλήθεια ο Τιρ, ο θεός του πολέμου, αλλά είναι ο Όντιν μεταμφιεσμένος. Η ομάδα καταφέρνει να τον διώξει μακριά και να πάρει τη μάσκα, αλλά ο Σίντρι είναι κατασπαραγμένος και κατηγορεί τον Ατρέα για το θάνατο του αδερφού του. Απελπισμένος με το θάνατο του αδερφού του, εγκαταλείπει την ομάδα ώστε να θρηνήσει. Ο Ατρέας και ο Κράτος ξέρουν πλέον ότι δεν μπορούν να αποφύγουν το Ράγναροκ και δεσμεύονται με την εκτέλεσή του. Μαζί πάνε στο Μούσπελχάιμ για να βρουν τον Σάρτιρ, ο οποίος αποτελεί το κλειδί για την καταστροφή της Άσγκαρντ. Ο Ατρέας και ο Κρέιτος βρίσκουν τον Σάρτιρ, πολεμάνε και δύο βαλκυρίες σε ένα από τα αγαπημένα μου σημεία του παιχνιδιού και ενώ είναι μια ανεξέλεγκτη δύναμη ο Σάρτιρ και δεν υπακούει κανέναν, θα λέγαμε ότι στρατολογείται με τη δική του πλευρά, περιμένοντας φυσικά τον Κρέιτος να φυσήξει το κέρατο και να αρχίσει το Ράγναροκ ώστε να πήρε την καταστροφή στην Άσγκαρντ. Και φύγαμε για τελικό τώρα, παιδιά. Υπό την ηγεσία του Κρέιτος, οι ενωμένες δυνάμεις των άλλων βασιλείων συγκεντρώνονται στο ναό του Τιρ στο Μίτγκαρντ. Ο Κράτος φυσάει επιτέλους στον Γκάλαχορν για να ξεκινήσει η πολιορκία στο βασίλειο της Άσγκαρντ. Αρχικά, παιδιά, δεν θα σας πω ψέματα, η μάχη δεν πάει και πολύ καλά. Τα βασίλεια που είχαν έρθει να βοηθήσουν αποκόπτονται πάρα πολύ γρήγορα. Τα ξωτικά μαζί με τους Βάνιρ παλεύουν με τις άμυνες της Άσγκαρντ, ο Σίντρι αργεί, αλλά εν τέλει έρχεται μόνος του για να μην πεθάνουν άλλοι Νάνοι και ο στρατός αναγκάζεται να σώσει πολλούς αθώους πρόσφυγες που έχουν έρθει από τη Μίτγκαρντ και ο ανεξέλεγκτος Σάρτιρ τους πατάει και τους διαλύει. Ωστόσο, τα πράγματα αλλάζουν όταν σκάει μύτη η Άγκρμποντα με το Φένεριρ και το Φίδι με την ψυχή του Τιτάνα που είχε δραπετεύσει επιστρέφει σε άλλη μορφή πλέον, μεγαλωμένο ως Γιόρμουνγκάντρ, το παγκόσμιο φίδι, το οποίο αποσπά την προσοχή του Θόρ μέχρι ο Σίντρι να καταστρέψει τις πολεμικές μηχανές και το προστατευτικό τείχο της Άσγκαρντ. Επίσης βλέπουμε την κόρη του Θόρ, Θραντ, καθώς και τη γυναίκα του Σιφ, να μην είναι πλέον με το μέρος του Όντιν, αφού μαθαίνουν ότι ο Όντιν χρησιμοποιούσε ανθρώπους από τη Μίτγκαρντ ως ασπίδες για την Άσγκαρντ. Ο Θόρ, αφού ξεφορτωθεί το παγκόσμιο φίδι, παλεύει με τον Κρέιτος. Η μάχη μπορεί να μην είναι για μένα τόσο φοβερή και τρομερή όσο αυτή που ανοίγει το παιχνίδι, αλλά παρόλα αυτά τη χάρηκα πάρα πολύ και φτάνουμε στο σημείο όπου έχει νικήσει ο Κρέιτος τον Θόρ και τον πείθει, χωρίς να τον σκοτώσει, ότι κάνει λάθος και πρέπει να ακολουθήσει τις ίδιες αποφάσεις με τη γυναίκα και το παιδί του. Μόνο και μόνο για να έρθει ο Όντιν πισόπλατα και να τον σκοτώσει για ανυπακοή. Εξοργισμένος με το πώς έχουν πάει τα πράγματα, ο Όντιν πολεμάει όλη την ομάδα αυτή τη φορά, τον Κρέιτος, τον Ατρέα, τη Φρέια και τον Μιμίρ σε μια τελική μάχη, στην οποία φυσικά η ομάδα μας τον κατατροπώνει. Πριν πεθάνει, δίνει μια ακόμα ευκαιρία στον Ατρέα να μάθει τα μυστικά της μάσκας. Αλλά ο Ατρέας επιλέγει να την καταστρέψει και παγιδεύει τον Όντιν, την ψυχή του, σε μια μπάλα ή πέτρα από αυτές που σας ανέφερα προηγουμένως. Ο Σίντρι έρχεται και δεν διστάζει καν να καταστρέψει αυτή την μπάλα μαζί και την ψυχή του παντοδύναμου Όντιν.
Τέλος, καθώς ο Σάρτυρ καταστρέφει την Άσγκαρντ, ο Φρέιρ, ο αδελφός της Φρέια, επιλέγει να θυσιαστεί ώστε να δραπετεύσουν οι υπόλοιποι. Σε μία από τις τελευταίες σκηνές του παιχνιδιού, βλέπουμε την Άγκρ Μπόντα να πηγαίνει τον Κρέιτος και τον Ατρέα να βλέπουν μία κατεστραμμένη τοιχογραφία με το τι πραγματικά θα συνέβαινε. Μία τοιχογραφία που είχε καταστρέψει η γυναίκα του Κρέιτος, η Φέη, σκόπιμα πριν φύγει από τη ζωή. Και το έκανε αυτό ώστε ο Ατρέας και ο Κρέιτος να δημιουργήσουν τη δική τους μοίρα, το δικό τους πεπρωμένο. Ο Ατρέας αποφασίζει παρέα με την Άγκρ Μπόντα να βρει τους επιζώντες γίγαντες και ακολουθεί ένας πάρα πολύ συγκινητικός χαιρετισμός με τον πατέρα του, ο οποίος, δεν θα σας κρύψω, μου έφερε κάποια δάκρυα στα μάτια. Ο Κρέιτος όμως ανακαλύπτει κάτι τελευταίο. Ανακαλύπτει ότι υπήρχε μια κρυμμένη τοιχογραφία πίσω από την τοιχογραφία που σας είπα πριν, που τον απεικονίζει σαν έναν ειρηνικό θεό που αγαπάνε όλοι. Ο Κρέιτος έχει πλέον αλλάξει. Το παιχνίδι κλείνει με τον Κρέιτος, την Φρέια και τον Μιμήρ να είναι έτοιμοι να αποκαταστήσουν την ειρήνη σε όλα τα βασίλεια. Φυσικά δεν λείπουν και τα μυστικά τέλη του παιχνιδιού. Κάποιες πληροφορίες που μαθαίνουμε είναι ότι ο Τυρ όντως ζει και βρίσκεται στο Niflheim, ότι η κόρη του Θόρ, η Θραντ, παίρνει το σφυρί του προς τιμήν του πατέρα της, ότι η Φρέια σκοτώνει τη Βαλκυρία Γκνά για να πάρει πίσω τον τίτλο της και φυσικά ο Κρέιτος, ο Μιμήρ και η Φρέια παρευρίσκονται στην κηδεία του Μπροκ στο Σβάρταλχάιμ. Εδώ λοιπόν κλείνει και το God of War Ragnarok σε ένα βίντεο, παιδιά, που πραγματικά χάρηκα τόσο πολύ που το έκανα. Το να διηγούμε σε εσάς αυτή την ιστορία με έκανε πραγματικά να ξαναζήσω κάποιες στιγμές. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς σας φάνηκε η ιστορία στα σχόλια και αν πιστεύετε ότι ο Κρέιτος θα επιστρέψει σε κάποιο νορβηγικό έπος ή θα πάει κάπου αλλού. Λέτε να κινηθεί προς την Αίγυπτο, ας πούμε. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και κάποιο παιχνίδι το οποίο είναι πρωταγωνιστής μονάχα ο Ατρέας? Πριν κλείσουμε, θέλω να πω καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά σε όλους. Δεν θα υπήρχε, παιδιά, αυτό το κανάλι χωρίς εσάς που μας βλέπετε και στηρίζετε την προσπάθεια που κάνουμε. Ένα παραπάνω ευχαριστώ στους υπερήρωες του καναλιού μας, στον Λευτέρη P2004, στον Στέφανο Σπανό και στον Αστέριο Μέρκο. Να υπενθυμίσω ότι τα like και τα subscribe σας μας βοηθάνε πάρα πολύ να αγκαλιάσουμε περισσότερο κόσμο και να τον φέρουμε στην παρέα. Αυτά ήταν από μένα, είμαι ο Κωνσταντίνος και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Geeking Out. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.